Εδώ είμαστε. Κίνηση και Μόσχα. Διονύση Αντωνέλος. Διονύση. Καλησπέρα ξανά. Από τη Μόσχα. Τα φώτα έσβησαν. Από τη Μόσχα. Τώρα τα πάρτι συνεχίζονται. Δεν έχω πληροφόρηση σήμερα αν θα έχουν κάποιο πάρτι. Ναι, γιατί τώρα που, τώρα που έχουμε ξεκαθαρίσει τις θέσεις, μέχρι το Σάββατο κάτι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα ξεκουράζονται. Όχι, κάθε μέρα γίνονται πάρτι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν θέλετε να κάνω μια μικρή παρένθεση, ναι. Σχετικά, στη Μόσχα δεν έχουμε μόνο πάρτι. Στη Μόσχα έχουμε και επαγγελματικά δείπνα εργασίας. Για την ακρίβεια, ένας Ρώσος κριτής, ο Φιλίπ Κυρκόσοφ. Κυρκόροφ. Συγγνώμη. Εθεάθη να δειπνεί στο διαμέρισμά του με τον εκπρόσωπο της Νορβηγίας. Mm. Αυτό έχει προκαλέσει τρομερή εντύπωση ακόμα και στην ίδια την Νορβηγία. Θεωρούν αδιανόητο ακόμα και οι Νορβηγοί δημοσιογράφοι λίγο πριν τον διαγωνισμό ο εκπρόσωπος της χώρας του να τρώει με τον κριτή. Ναι, αλλά πριν μερικές μέρες, τον κάλεσαν ο εκπρόσωπος, ο υπεύθυνος της Eurovision, να διαμαρτυρηθεί και τις υπόλοιπες χώρες ότι υποστηρίζει ο Γρηγόροφ την Ελλάδα. Εκεί γιατί δεν είπαμε τίποτα. Τον κάλεσαν για να απολογηθεί. Γιατί έτσι δεν έγινε. Ένα λεπτό, Διονύση. Υπάρχει κάποιο παρασκήνιο παραίτησής του, έτσι. Ναι. Υπάρχει μια φημολογία παραίτησής του. Είναι το δεύτερο λάθος που έκανε. Εκφράστηκε κολακευτικά, δημόσια, για την φωνή της εκπροσώπου της Σουηδίας, η οποία η αλήθεια είναι ότι έχει μια πολύ εντυπωσιακή φωνή. Αλλά αυτό που έκανε όλους να απορρίσουν είναι πώς εκφράζεται ένας κριτής θετικά για κάποιον δημόσια που πρόκειται μετά από λίγες ώρες να κρίνει. Κάτσε, Διονύση. Κάτσε, άνθρωπος είναι. Μπορεί να του άρεσε η Σουηδέζα και να εκφράσει και δημόσια. Τώρα μας τρελάνουν. Πώς τόλμησε ο κριτής. Εδώ όλη αυτή η μανούρα που γίνεται εκεί πέρα είναι μια εμπορική κομπίνα. Άντε τώρα γιατί τα έχω πάρει στο κεφάλι. Η Σουηδέζα μα είναι από τις μεγαλύτερες σοπράνος στον κόσμο. Θα την ακούμε τώρα. Πολύ μεγάλη. Σε παρακαλώ, πες μου άλλα πράγματα. Δεν σε έστειλα εκεί πέρα για να πηγαίνεις στα πάλι του Ρουβά. Πες μου, οι τιμές πως είναι στη Μόσχα που θεωρείται η πιο ακριβή πρωτεία, τις πιο ακριβές πρωτεύουσες στον κόσμο. Οι τιμές στη Μόσχα ειλικρινά έχουν προκαλέσει σε όλους, τουλάχιστον τους Έλληνες δημοσιογράφους, σοκ.